να πάμε στον Γιώργο Κολοκοτρώνη. Καθώς Γιώργο, καταρχάς να το ξετυλίξουμε το νήμα από εδώ που το άφησε ο Μινάς. Μιλάμε για διακοπή πρωταθλήματος. Πιανού πρωταθλήματος? Μιλάμε για το βόλεϊ, στο οποίο είχαμε τα επεισόδια, μιλάμε για το ποδόσφαιρο, για τι πράγμα μιλάμε? Τώρα, οι δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εισηγήσεις είναι διακοπή σε όλα τα πρωταθλήματα. Σταματάνε όλα, τα πάντα. Αυτή είναι η πληροφορία, εισήγηση στον Πρωθυπουργό. Αυτή είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι το αίτημα που υπάρχει από την Ένωση των Αστυνομικών, έτσι? Οι αστυνομικοί ζήτησαν διακοπή, ικανοποιημένοι και οι διαιτητές, γιατί συνέπεσε να μην γίνει 14η αγωνιστική μετά τις απειλές στον Παπαπέτρου. Να τοποθετηθώ, να πω και τη δική μου άποψη, ότι εάν γίνει κάτι τέτοιο, είναι πολύ πιθανό να θέλει να εντυπωσιάσει ο Πρωθυπουργός. Θα είναι μια νίκη της θλιβερής μειοψηφίας των χουλιγκάνων. Αυτά τα μέτρα τα έχουμε ξαναδεί και άλλες φορές. Εγώ είμαι 40 χρόνια στον χώρο, έχω βιώσει και τη δολοφονία του Φιλόπουλου. Να θυμίσω ότι μετά τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού στη Θεσσαλονίκη ακούσαμε μέτρα, ακούσαμε εξαγγελίες, διακοπές. Δεν έγινε απολύτως τίποτα και ούτε θα γίνει κάτι. Αυτά είναι κινήσεις οι οποίες για μένα φέρνουν και αντίθετα αποτελέσματα. Ή που θέλουν να κλείσουν τους συνδέσμους κλπ. Τα έχουμε δει. Λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι εκτός τόπου και χρόνου. Γιώργο, δεν ξέρουν τι γίνεται. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Θεός, επειδή το είπες, είπες για τον Άλκη Καμπανό. Είχαμε τον 28χρονο, τον Μιχάλη Κατσούρη. Έτσι. Είναι, ναι, το τρίτο περιστατικό αυτό, στο οποίο φτάσαμε κοντά στο να έχουμε και πάλι νεκρό. Αυτή τη φορά ο σοβαρά τραυματίας είναι ένας αστυνομικός. Και επειδή είπες ότι θα ακούσουμε πολλά και διάφορα, ναι, και δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα γίνει τίποτα γιατί? Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό προχθές στη Βουλή, να λέει ότι, ξέρεις, όλο αυτό το πράγμα, το φορολογικό νομοσχέδιο που φέρνουμε, οι μεταρρυθμίσεις, έχουν και ένα πολιτικό κόστος και εμείς θα το πάρουμε πάνω μας. Ναι. Το ποδόσφαιρο, φαντάζομαι και αυτό, ο αθλητισμός γενικά και ο χουλιγκανισμός που περιέγραψες, υπάρχει ένα αντίστοιχο πολιτικό κόστος. Όταν έχεις να κάνεις με την ανθρώπινη ζωή, το πολιτικό κόστος αυτό γιατί δεν το αναλαμβάνει καμία κυβέρνηση όμως τόσα χρόνια τώρα? Θα απαντήσω λίγο διαφορετικά. Να θυμίσω τι έλεγε ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί μετά τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, και είδαμε οπαδούς άλλης ομάδας από το εξωτερικό να έρχονται από την Κροατία, να περνάνε ανενόχλητοι όλη τη χώρα, σαν ξέφραγο αμπέλι, και να φτάνουν στη Φιλαδέλφεια. Μιχάλης Κατσούρης το αποτέλεσμα, έτσι. Δηλαδή, εδώ είναι θέμα, εδώ δεν έχει σημασία τι λέει ο Κολοκοτρώνης και ο κάθε Κολοκοτρώνης, είναι θέμα πράξεων. Αυτή τη στιγμή δεν θέλουμε. Ήρθε ο Ερντογάν χθες. Έγινε χαμός. Δεν άνοιξε μύτη. Και φυσικά, διότι πήρανε μέτρα. Εάν θέλουν, μπορούν να πάρουν μέτρα. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα γίνει ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, θα είναι 5-10.000 άνθρωποι και δεν μπορούμε να κάνουμε έναν αγώνα. Το θέμα είναι ότι δεν θέλουμε. Το γιατί δεν θέλουμε, δεν έχω διατελέσει πρωθυπουργός να μπορέσω να απαντήσω. Ειλικρινά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι απλά τα πράγματα. Τον συλλαμβάνεις και τον εξαφανίζεις από το χώρο του ποδοσφαίρου, του αθλητισμού. Δεν το κάνουν. Εδώ είδαμε πριν λίγο καιρό το βιαστή των εξαρχείων. Και έπρεπε να παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα και δεν παρουσιαζόταν. Και αποκαλύφθηκε πόσα άτομα δεν πηγαίναν στην αστυνομία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βλέπουμε τους αστυνομικούς να θέλουν οι άνθρωποι των 800 ευρώ, των 900 ευρώ, αλλά οι από πάνω τι κάνουν, και σε επίπεδο υψηλόβαθμων αξιωματικών, αλλά και σε επίπεδο κυβερνώντων. Και δεν έχει να κάνει για μένα μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί τα είδαμε και με άλλες κυβερνήσεις, άλλων κομμάτων. Ακούμε λόγια. Εδώ τι γίνεται? Είχαμε την υπόθεση του Τζίλου. Έτσι, που δεν ήταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Έγινε κάτι? Τίποτα δεν έγινε. Είμαστε μόνο λόγια, θα και θα. Τίποτα από πράξεις. Η λύση βρίσκεται πού? Επειδή το ξέρεις το ρεπορτάζ αυτό, είναι ένα ρεπορτάζ που, όπως είπες και πριν, 40 χρόνια το κουβαλάς στην πλάτη σου. Η λύση βρίσκεται πού? Βρίσκεται στην πολιτεία και στην ομοθέτηση, βρίσκεται στον τρόπο αστυνόμευσης. Μερίδιο ευθύνης έχουν όλοι. Βρίσκεται στα σωματεία. Μερίδιο ευθύνης έχουν όλοι. Έχουν οι ΠΑΕ, που το συζητάμε γιατί ξέρουν τι γίνεται. Έχουν οι σύνδεσμοι, και όταν λέω σύνδεσμοι, αυτοί που αγαπούν το ποδόσφαιρο και τις ομάδες, που επιτρέπουν σε περιθωριακά στοιχεία σε ποινικούς να εισχωρήσουν για δικούς τους λόγους. Φταίμε κι εμείς κάποιοι αθλητικοί συντάκτες. Γιατί
και εμείς έχουμε το μερίδιο της ευθύνης, αλλά το μεγαλύτερο μερίδιο είναι στην πολιτεία. Η πολιτεία πρέπει να πάρει μέτρα. Νόμοι υπάρχουν, να τους εφαρμόσουν. Και το λέω ξεκάθαρα. Βλέπω τον άλλον ότι είναι παραβάτης. Τον παραβάτη το συλλαμβάνουν. Το θέμα είναι η σύλληψη να είναι σύλληψη, αποδεδειγμένα, να μην γίνεται προσαγωγή, να μην πηγαίνουν οι δικηγόροι της κάθε ομάδας και να τους βγάζουν έξω. Και αυτός ο άνθρωπος είτε θα πάει στη φυλακή, είτε θα το διαχειριστεί διαφορετικά η δικαιοσύνη και δεν θα ξαναμπεί στο ποδόσφαιρο. Θα παρουσιάζεται λοιπόν, παίζει ο Ολυμπιακός, παίζει ο ΠΑΟΚ, θα παρουσιάζεται την ώρα του αγώνα στο αστυνομικό τμήμα. Ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο θα κάνει. Ό,τι κάνουν, ό,τι έχουν κάνει στη Βρετανία. Τα πράγματα είναι απλά. Υπάρχουν εκθέσεις, υπάρχουν μελέτες. Αλλά αυτό δεν γίνεται ποτέ. Ποτέ δεν γίνεται. Εδώ είχαμε, θυμάμαι, επί Νέας Δημοκρατίας ήταν υφυπουργός όρφανος, ο οποίος είχε αποφασίσει το ιδιώνυμο κατευθείαν αυτόφορο και ήρθε μετά ο συγχωρεμένος ο Ιωαννίδης, υπουργός της ίδιας κυβέρνησης, και λέει: όχι, αυτό δεν πρόκειται να ισχύσει. Γιατί τα συμφέροντα ήταν διαφορετικά. Εδώ είναι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ δολοφονήσανε τον Άλκη και βλέπεις ότι στην Τούμπα υπάρχει πανό αδέρφια κρατάτε, αδέρφια γερά. Πηγαίνουν στις φυλακές και συμπαρίστανται. Και δεν ασχολείται κανένας. Δεν τους ενδιαφέρει. Και πώς θα ασχοληθούν. Μπορεί ο ΠΑΟΚ, ο Σαββίδης, να πειράξει τη θύρα 4. Δεν μπορεί, γιατί είναι κατεστημένο. Η θύρα 7, η θύρα 13. Εδώ έχουμε τους αεξίδες που δεν επιτρέπουν σε αγώνα της εθνικής ομάδας να ανοίγει το πέταλο. Έχουν τεράστια δύναμη. Παίζονται τρομερά συμφέροντα. Γι' αυτό λέω ότι η ευθύνη είναι συνολική, αλλά ως επιτοπλίστων ξεκινάει το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Εμένα δεν μου λέει τίποτα το να βγει αύριο ο Πρωθυπουργός και να πει διακοπή. Και τι έγινε. Θα είναι μία, δύο, τρεις αγωνιστικές. Η διακοπή είναι καταστροφή. Χιλιάδες οικογένειες. Θα διαλυθούν τα πάντα. Δεν καταπολεμούμε έτσι με το να λέμε να βάζουμε ένα χ. Το καταπολεμούμε όταν πάρουμε μέτρα. Ξέρουμε ποια είναι η πηγή του κακού. Αλλά δυστυχώς δεν πάμε στην πηγή του κακού. Στέλνουμε την μπάλα στην εξέδρα για να μιλήσω ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Γιώργο Κολοκοτρώνη για την κουβέντα αυτή και να πω επίσης ότι σε ευχαριστώ θερμά γιατί είχαμε μια δυσκολία σήμερα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το δελτίο στην ανέβρεση ανθρώπων από το αθλητικό ρεπορτάζ και από το χώρο των νομικών, ναι, των δικηγόρων. Για είναι, να έρθουν. Είναι δύσκολα θέματα αυτά. Για να έρθουν για την κουβέντα. Το εκτιμώ ειλικρινά την παρουσία σου. Να σε καλά.